παιδιά, τι μου κάνετε, χαίρομαι πάρα πολύ. Βρήκα επιτέλους λύση στο φωτισμό. Παιδιά, κάνω πάρτι. Ελπίζω απλά να φαίνεται καλά όταν θα κάνω τα editing. Ενθουσιάστηκα μόνο μου. Λοιπόν, τι έχω να σας πω. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μία ακόμα βιβλιοκριτική για ένα βιβλιαράκι το οποίο διάβασα τον Ιούνιο, πριν καν τελειώσει η εξεταστική μου. Είναι ένα αρκετά μεγάλο βιβλιαράκι από μία Ελληνίδα συγγραφέα που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πηγή το 2020 και εγώ το διάβασα το 2021. Είναι ένα βιβλίο που δεν θα διάβαζα υπό άλλες συνθήκες, αλλά έτυχε και το διάβασα και χαίρομαι πάρα πολύ που το διάβασα. Οπότε, για πάμε λοιπόν να το δούμε. Είμαι η Αλεξάνδρα και αυτό είναι το κανάλι μου. Είναι το «Ψυχέ στο χρόνο» της Σίλβια Μακρέι από τις εκδόσεις Πηγή. Είχα την τύχη να το πάρω μαζί με το βιβλιοκούτι BookBrut και χαίρομαι πάρα πολύ που μου επέτρεψε να το έχω αυτό το βιβλίο, γιατί υπό άλλες συνθήκες, όπως είπα και στην εισαγωγή του βίντεο, δεν θα το αγόραζα. Δεν είναι γενικά το τύπο μου τα ρομαντικά βιβλία που, έστω και αν έχουν στοιχείο φαντασίας, δεν είναι το τύπο μου αυτά τα βιβλία. Αλλά το συγκεκριμένο αποτελεί μια εξαίρεση. Είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που το βιβλίο είναι ρομαντικό, κυρίως, έχει βέβαια και στοιχείο φαντασίας, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά. Οπότε λοιπόν να σας πω λίγα για την πλοκή. Έχουμε την Γαλάτια Άσνε, μια 17χρονη νεαρή κοπέλα που ζει στη Σκωτία. Είμαστε στη Σκωτία γενικά το 1618, την εποχή που γίνονται κυνήγια μαγισσών, πολλές γυναίκες θεωρούνται μάγισσες και τις σκοτώνουν, τις βιάζουν. Γενικά οι γυναίκες και χωρίζαν μάγισσες. Είναι πολύ αδύναμες κοινωνικά και αυτές που είναι μάγισσες, που θεωρούνται μάγισσες, ένα παραπάνω, γιατί τις καίνε ζωντανές για να εξαγνίσουν το κακό, καθώς τις θεωρούν μέσα του σατανά και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν τη Γαλάτια Άσνε, η οποία ζει στη Σκωτία το 1618 και είναι διαφορετική, το γνωρίζει ότι είναι διαφορετική, ξέρει ότι έχει κάτι άλλο, δεν είναι μια συνηθισμένη κοπέλα. Και αυτό που θέλει, το ποθεί εδώ και χρόνια, είναι να φύγει από το χωριό της. Θέλει να ταξιδεύσει στον κόσμο, να ξεφύγει τελείως από τη ρουτίνα της, να δει κάτι διαφορετικό τέλος πάντων, γιατί δεν αντέχει άλλο. Αλλά φυσικά όλα αλλάζουνε, γιατί έρχεται ο έρωτας στη ζωή της. Γνωρίζει έναν μυστηριώδη, σκοτεινό, νεαρό, τον Τζούλιαν. Και αυτός θα της αλλάξει την άποψη για πολλά πράγματα. Θα την κάνει να μάθει πράγματα για το παρελθόν του χωριού της, για την ίδια. Θα της πει την ιστορία του, όσο θυμάται τουλάχιστον. Γιατί έχουμε και μια τραγική ιστορία με τον Τζούλιαν, η οποία δεν θέλω να την πω για να μην κάνω σχόλια, αλλά θα μάθει αρκετά πράγματα και για την ίδια τη ζωή, το νόημά της, για τον εαυτό της, θα περάσει από πολλά γενικά η Γαλατία. Δεν ξέρω, έχει πολλά αυτό το βιβλίο, βλέπετε, το τρώει το φαΐ του, είναι αρκετά μεγάλο, είναι δηλαδή λίγο περισσότερο από 700 σελίδες. Αλλά το θετικό είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο διάβασμα. Έχουμε στοιχεία φαντασία σίγουρα, τα οποία στις τελευταίες 150 με 200 σελίδες γίνονται πολύ έντονα. Το προηγούμενο κομμάτι είναι ένα απαραίτητο κομμάτι, θα έλεγα, για να μπει στην ψυχοσύγχυση της πρωταγωνίστριας. Αλλά εντάξει, δηλαδή μετράει, αλλά παράλληλα δεν μετράει. Εντάξει, απλά και προχώρησε, άργησε λίγο, αλλά προχώρησε. Και προχώρησε έτσι όπως έφερε κιόλας. Οπότε λοιπόν, ας σας πω μερικά πράγματα που θέλω να πω για το βιβλίο καθ' αυτό. Αρχικά να πω ότι είναι γραμμένο σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Βλέπουμε τα πάντα από την οπτική της πρωταγωνίστριας της Γαλάτιας Άσνε. Δεν θυμάμαι τώρα αν υπάρχουν και κάποιες οπτικές από τον Τζούλιαν ή από τον φίλο της, τον Άιζακ. Θα έλεγα ότι η γραφή της, οι γραφές είναι αρκετά λυρική, είναι αρκετά περιγραφική. Δεν το περίμενα αυτό να δω μια τόσο καλή πένα από τη συγγραφέα και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί συνήθως βιβλία τέτοιου είδους με απογοητεύουν. Χάρηκα πάρα πολύ που το διάβασα το συγκεκριμένο. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση
είναι ότι η ροή ήταν απίστευτη, κυριολεκτικά ήταν απίστευτη. Το βιβλίο το διάβασα μέσα σε μία εβδομάδα. Διάβαζα 100 σελίδες τη μέρα, μερικές φορές και πάνω από 100 σελίδες. Και δεν το καταλάβαινα καθόλου. Μ' άρεσε τρομερά η ροή της ιστορίας, παρόλο που στην αρχή μέχρι να το συνηθίσω, όχι ότι είχε πολλά να συνηθίσεις, αλλά μέχρι να το συνηθίσω, εντάξει. Δηλαδή, είχα μπει στην ιστορία και ήθελα να μάθω τι γίνεται. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν θετικό ήταν ότι μετέδωσε πάρα πολύ καλά τα vibes της εποχής. Ειδικά στην αρχή έχει αρκετές υποσημειώσεις από τη συγγραφέα, η οποία εξηγεί κάποιες ορολογίες, κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν εκεί πέρα στη Σκωτία παλιά. Γιατί υπάρχει αρκετά η γαελική διάλεκτος μέσα στο βιβλίο, η οποία μου φάνηκε πολύ αστεία σε ορισμένες φάσεις. Δηλαδή αρκετά η μητέρα της πρωταγωνίστριας ήταν σε φάση συνέχεια «Ουι ουι, κοπέλα μου» και κάτι τέτοια, και εγώ γέλαγα. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Αλλά εντάξει, εκτός από αυτό, δηλαδή φαίνεται η έρευνα που έχει κάνει η συγγραφέα για το συγκεκριμένο έργο. Τι άλλο που θέλω να πω είναι για τους χαρακτήρες του βιβλίου. Λοιπόν, εγώ σχετικά δεν μπορώ να πω ότι δέθηκα πάρα πολύ, αλλά μπορώ να πω ότι έγινε αρκετά καλή σκιαγράφηση. Εντάξει, είχε αρκετό χρόνο να κάνει σκιαγράφηση και την έκανε. Και το εκτίμησε αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι εγώ πήρα και τα artworks από το Book Brute και έτσι είχα και μια εικόνα για το πώς μοιάζουν οι χαρακτήρες. Βέβαια, για τον Julian δεν το φανταζόμουν καθόλου έτσι, όπως είναι στο σκίτσο αυτό. Το φανταζόμουν λίγο τρίες διαφορετικό. Αλλά εντάξει, αλλά για τη Γαλατεία, το αγαπημένο μου σκίτσο είναι αυτό τη Γαλατεία. Δηλαδή, μου άρεσε αρκετά η σκιαγράφηση που έγινε. Ίσως θα μπορούσε να γίνει λίγο καλύτερη αν δεν εστιάζαμε συνέχεια στο δράμα με τον Τζούλιαν και να μπορούσαμε να μάθουμε λίγο περισσότερο για τον Άιζακ, ο οποίος ήταν ο παιδικός της φίλος, γνωρίζονται τόσο χρόνια και δεν είδαμε τόσο πολλά από αυτόν. Τουλάχιστον να πω ότι θυμάμαι εγώ, γιατί το βιβλίο το διάβασα τον Ιούνιο και τώρα είναι Οκτώβριος. Οπότε, ναι. Αυτά είχα να πω στα θετικά τώρα για το βιβλίο. Τώρα ας προχωρήσω στα αρνητικά. Νομίζω το πρώτο αρνητικό που είπα ήταν αυτό που είπα πριν, ότι η σκιαγράφηση θα μπορούσε ίσως να γίνει ελάχιστα καλύτερη. Κάτι άλλο που το είπα και πριν, αλλά ναι, για μένα είναι κάπως αρνητικό, είναι αυτό με την μπλοκή, ότι παρόλο που με είχε εχμαλωτήσει και ήθελα να το διαβάζω συνέχεια και το ένα και το άλλο, εξελίχθηκε πάρα πολύ αργά και όταν άρχιζε να μπαίνει το ζουμί της ιστορίας, τελείωσε. Και έχεις μείνει με ένα τέλος. Μη μιλήσω για το τέλος. Το τέλος ήταν, δηλαδή θέλω το επόμενο βιβλίο τώρα. Τώρα το θέλω, τώρα, αλλά πρέπει να περιμένω. Και ναι, δηλαδή αυτό με χάλασε, το ότι πάρα που πήγε να μπει η ιστορία να δει τι γίνεται το ένα το άλλο. Εν τω μεταξύ, εξηγήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα αυτά που ήταν τα βασικά για την ιστορία που ήταν προς το τέλος του βιβλίου. Δεν σε άφηνε να μάθεις τι γίνεται. Και απλώς σου ήρθανε ουρανοκατέβατα τελείως και υποτίθεται ότι πρέπει να τα καταλάβεις. Και εγώ εκείνα τα κεφάλαια τα διάβαζα 2-3 φορές για να σιγουρευτώ ότι το κατάλαβα. Δηλαδή ήταν πολύ βιαστικά εκείνα τα κεφάλαια. Παρόλο που είχαμε 500-600 σελίδες δράμα με τον Τζούλιαν και τον Άιζακ και την ίδια τη Γαλάτια, την ταυτότητά του στο ένα πάνω. Δηλαδή αυτό ήταν το μόνο που με ενόχλησε κάπως. Τα είχα να πω πάνω κάτω για το βιβλίο, το Ψυχές στον χρόνο. Δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε κάτι άλλο εκτός από αυτά που είπα. Αναμένω πάρα πολύ τη συνέχεια. Θα βγουν το Δεκέμβριο και τα δύο βιβλία τα επόμενα της σειράς, η οποία γνώμιζε ότι ήταν τριλογία. Τελικά δεν είναι τριλογία, από ό,τι κατάλαβα είναι δεκαλογία και δεν ξέρω πώς να νιώσω γι' αυτό. Ελπίζω να βρω χώρο να τα βάλω τα υπόλοιπα βιβλία σειράς, γιατί αν εξακολουθούν να είναι το ίδιο καλά θα συνεχίσω να τη διαβάζω. Και θα βγουν και τα δύο επόμενα βιβλία της σειράς λοιπόν, το Δεκέμβριο, το δεύτερο και το τρίτο. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Θα έχω τα εξώφυλλα κάπου εδώ πέρα να τα βλέπετε, γιατί είναι πανέμορφα και τα εξώφυλλα των επόμενων βιβλίων θα είναι από διαφορετικές εκδόσεις. Εντάξει, μας, δεν μας πειράζει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνεχιστεί η ιστορία, να μπορέσουμε με τη συνέχεια. Οπότε λοιπόν αυτά είχα να πω.
Σαν βαθμολογία έχω βάλει αυτήν εδώ πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή το βιβλίο. Μου άρεσε γενικά πάρα πολύ, παρόλο που δεν διαβάζω ρομάντζα. Οπότε ναι, αυτά είχα να πω. Μία εγγραφή στο κανάλι μου λοιπόν, ένα σχόλιο. Να μου πείτε κι εσείς αν έχετε διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, αν σκοπεύετε να διαβάσετε τα επόμενα βιβλία της σειράς. Οπότε αυτά είχα να πω. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή στις 6 ώρα, να είστε όλοι και όλες με χαρά. Γεια σας!